Ο ιερέας ψάλλει, Ανάστα ο Θεός, και στη Νέα Ελκαρνασσό ο θόρυβος συμβολίζει το σεισμό που ακολούθησε της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Θόρυβος από τα στασίδια που χτυπούσαν οι πιστοί μέσα στην εκκλησία, αλλά και οι καμπάνες, έστειλαν και φέτος το αναστάσιμο μήνυμα με ένα έθιμο που είναι ριζωμένο επί δεκαετίες και που κάθε χρόνο συγκινεί, γιατί ταυτίζεται με την πίστη, το σεισμό που ακολούθησε της Ανάστασης του Θεανθρώπου και της ελπίδας του φωτός. Αυτό το έθιμο έρχεται από τη Μικρά Ασία και το κρατάμε εμείς σαν Μικρασιάτες μέχρι σήμερα. Να με κάνει ο Θεός να τα νιώσω όλα. Την ώρα που έδινε τις δάφνες, ήρθα μέσα στην εκκλησία. Θυμηθήκα τα παλιά και τώρα. Ο ιερέας του ναού, με δαφνόφυλλα στα χέρια, σύμβολα της νίκης του Χριστού, έρενε τους πιστούς, οι οποίοι και φέτος με μεγάλη συγκίνηση συμμετείχαν με αυτό τον ιδιαίτερα ηχηρό τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου. Κανονικά κάθε χρόνο έχουμε αυτό το έθιμο χρόνια τώρα. Πολύ καλό. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους. Δίνει μια χαρά στον κόσμο μετά από τόσα έχει τραβήξει και νομίζω ότι με κατανόηση και αγάπη το δέχεται όλο το εκκλησίασμα. Αυτό το έθιμο. Όπως εξήγησαν οι κάτοικοι της περιοχής που κρατούν ζωντανό το έθιμο της πρώτης Ανάστασης, φέτος μετά από 2 χρόνια περιορισμών και μοναχικών εορτασμών, στην εκκλησία βρέθηκαν πολλοί νέοι άνθρωποι που όσο ποτέ άλλοτε έδειξαν την ανάγκη για προσευχή. Με μεγάλη χαρά είδαμε νέα παιδιά, ζευγάρια, να έρχονται και να προσκυνούν. Αυτό δίνει μια ελπίδα για το μέλλον. Η Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Αν αφαιρέσει τα 2 τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό που ήταν σε κλειστό κύκλο, φέτος πιστεύω ότι είμαστε καλύτερα.